Να πάμε να δούμε έτσι πολλά θέματα της επικαιρότητας. Έχει ξεφύγει η φάση από το six pack. Ναι, ναι, ναι. Και έχει πάει στο eight. Άστο. Δεν ξέρω αν το έχεις όπως καταλάβει. Όπως το λες. Να πούμε μια καλημέρα. Κοντά μας είναι η κυρία Σταυρούλα Μπαντούνα. Είναι ψυχολόγος. Καλημέρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντα σε τέτοια θέματα είναι κοντά μας. Όχι, σαν το επόμενο. Σαν το επόμενο, σε αυτά τα οποία θα πάμε. Θα πάμε να δούμε λιγάκι περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα πάμε και στο έγκλημα το οποίο είχαμε στην Κυψέλη. Πρώτα όμως θα πάμε γιατί είχαμε ένα ακόμα περιστατικό, φίλες και φίλοι, στην Ανάβησο. Άγριο μπούλινγκ με σκίτσα επίσης με ναζιστικό περιεχόμενο σε βάρος μιας 12χρονης κοπέλας. Κοντά μας είναι ο δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης. Είναι ο κύριος Κώστας Παύλου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Παύλου. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας πείτε λιγάκι πώς έχει αυτό το περιστατικό, τι ακριβώς συνέβη και τι είπε και η μικρούλα, η 12χρονη, για αυτό το θέμα. Ουσιαστικά ναι, πρόκειται για ένα περιστατικό bullying. Το συγκεκριμένο κορίτσι, μαζί και με άλλα παιδιά του σχολείου, ρωτήθη για το ποιοι και για ποιο λόγο, αν είχε δει πρόσωπα ή παιδιά άλλα, να πετάνε τρικάκια και διάφορες άλλες αφίσεις να κολλάνε που είχε με ναζιστικό περιεχόμενο και το παιδί στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών απάντησε με αποτέλεσμα να βρεθεί να εκείνο να δέχεται φραστικές επιθέσεις, απειλές και ότι την ψάχνουν στις μαθητές της να τις προκαλέσουν προφανώς βία. Γεγονός το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς τη σχετική ενημέρωση του πρώτα απ' όλα των εκπαιδευτικών και συνέχεια να πούμε θα δούμε και τα υπόλοιπα βήματα της οικογένειας. Κύριε Παύλου, να δούμε το πρόβλημα γιατί είναι διπλό. Καταρχήν, μια ομάδα παιδιών μέσα στο σχολείο αναπτύσσει δράση φιλοναζιστική. Σωστά? Αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο που πραγματικά απορώ και εγώ αν τα παιδιά αυτά καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν σε 15-20 μέρες... Πόσα παιδιά ήταν αυτά? Τουλάχιστον δύο, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι προφανώς όλα τα παιδιά έτσι. Πέφτουν λοιπόν σκίτσα και τρικάκια μέσα στο σχολείο, τα οποία έχουν σβάστηκες και περίεργα συνθήματα. Όχι περίεργα, ναζιστικού περιεχομένου συνθήματα. Και αρχίζουν οι καθηγητές να ψάχνουν αν κάποιος έχει δει ποιος τα πέταξε. Σωστά. Το αυτονόητο δηλαδή. Και η 12χρονη τους απάντησε από ό,τι καταλαβαίνουμε, σωστά? Είπε τα παιδιά που είδε, όχι να τα κολλάνε, τα είδε ήταν στο χώρο και ήταν προφανώς ότι όχι μόνο εκείνη, αλλά και άλλα παιδιά. Άρα για αυτούς τους κάρφωσε. Τους κάρφωσε, ναι. Τους εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όσον αφορά την οικογένεια που εγώ εκπροσωπώ είναι και συνέχεια άλλων προβλημάτων και θέλω να είμαι προσεκτικός αυτό, που είχαν προηγηθεί και αφορούσαν τη μεγάλη αδερφή της. Ναι. Γι' αυτό και εμείς συνδυάζουμε τα δύο γεγονότα. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια σειρά γεγονότων εδώ. Υπάρχει μια αλυσίδα, δεν είναι έτσι. Με τη λεπτότητα που χρειάζεται και καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε, κύριε Παύλου. Αλλά εξηγήστε μας, πόσο χρόνο είναι η αδερφή της και τι προβλήματα έχει. Η αδερφή της είναι δύο χρόνια μεγαλύτερη. Είχαν προηγηθεί περιστατικά προ-περίπου τριμήνου άλλης μορφής σε βάρος της, κακουργηματικής μορφής. Αντιμετωπίστηκε, δεν μπορώ να επεκταθώ από αυτόν, ούτως ή άλλως βρίσκονται σε διαδικασία ανακριτική και έχει επιληφθεί η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Τα οποία περιστατικά είχαν να κάνουν με τι? Είχαν να κάνουν με τη μεγαλύτερη αδερφή και είναι άλλης μορφής. Στο σχολείο το ίδιο και η κοπέλα αυτή φοιτούσε το κορίτσι αυτό? Ναι, φοιτεί στο ίδιο σχολείο. Από την ίδια ομάδα ανθρώπων? Από φίλους των παιδιών κατά πως φαίνεται που τώρα προκάλεσαν αυτό το ζήτημα με τη μικρότερη της αδερφή. Και τα οποία παιδιά την προκάλεσαν για κάποια από τα χαρακτηριστικά της, από τις ιδέες της, από την καταγωγή. Όχι. Δεν έχει να κάνει. Είναι τελείως άλλου περιεχομένου και άλλου αντικειμένου το περιστατικό που προηγήθηκε. Αυτός που κατηγορήθηκε, θα το δούμε... Έχει απομακρυνθεί από το σχολείο, αλλά συνδυάζουμε αυτό το περιστατικό με τα αυτά που σήμερα εξετάζουμε, γιατί είναι του ίδιου περιβάλλοντος, να το πω έτσι, του προσώπου που προκάλεσε το πρώτο περιστατικό. Άρα μπορεί να μιλάμε για μια στοχοποίηση των συγκεκριμένων παιδιών. Ακριβώς, για μια παρέα. Και επειδή δεν μπορούν να το πω έτσι προς τιμήν της το σχολείο και η διευθύντρια
όπως καταλαβαίνετε, έχουν προστατεύσει το μεγαλύτερο παιδί. Προφανώς τώρα βρήκανε ευκαιρία να προκαλέσουν ό,τι να προκαλέσουν στη μικρότερη. Μάλιστα. Κύριε Παύλου, τώρα πώς είναι το παιδί. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι έτσι. Να μην είναι. Πώς είναι η δεύτερη πραγματικά ελπίζω χρόνια. Και εύχομαι να μην είναι έτσι. Αλλά δεν είναι. Μαζεύονται πολλές συμπτώσεις. Καταλάβαμε πώς το λέτε. Πώς είναι οι 12χρονοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η οικογένεια είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχουν περάσει αυτά που έχουν περάσει και συνεχίζουν να τα περνάνε. Όμως είναι αποφασισμένοι να μην σταματήσουν και να φτάσουν στην άκρη. Κάποια στιγμή, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους γενικότερα, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και τα θύματα έχουν δικαιώματα και τα θύματα έχουν φωνή και τα θύματα πρέπει να αναδεικνύεται το τι τραβάνε αυτές οι οικογένειες, όχι μόνο την ημέρα που θα συμβεί ένα περιστατικό και θα το αναδείξετε και καλά θα το αναδείξετε, αλλά και το μετά. Έτσι. Και πρέπει να προστατευτούν. Στην προκειμένη περίπτωση η οικογένεια δεν πρόκειται να μείνει σιωπηλή και θα κοιτάξει να το φτάσει μέχρι τέλους για να προστατευτούν και τα παιδιά της οικογένειας, αλλά και να προστατευτούν γενικότερα ακριβώς τα παιδιά. Μιλάμε και για τα δύο παιδιά τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, η οικογένεια αυτή έχει δύο καταστάσεις να αντιμετωπίσει. Και ένα εξτραδάκι μάθημα ιστορίας να εξηγήσει κάποιος σε αυτά τα παιδιά τι έκαναν οι Ναζί. Κύριε Κακούση, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα που λέτε. Χρήσιμο σε 15-20 ημέρες θα γιορτάσουν την 28 Οκτωβρίου. Η 28 Οκτωβρίου είναι αυτό ακριβώς. Νίκη κατά του ναζισμού όλου του ελληνικού λαού. Σωστά. Κυρία Μπαντούνα, τι λέτε. Και δεν είναι ένα τριήμερο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Και τα παιδιά και οι οικογένειες και οι πάντες. Δεν είναι να κάνουμε ένα τριήμερο. Και κατά του φασισμού γενικότερα. Έχετε δίκιο. Έτσι. Κυρία Μπαντούνα. Κορυφώνονται συνεχώς και ένα καινούργιο περιστατικό. Πολλά περιστατικά. Ψάχνει όλη Δευτέρα γυμνασίου. Λες και η Δευτέρα γυμνασίου είναι μια συμμορία πια στις μέρες μας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Αυτό ήταν λίγο υπερβολή, δεν είναι ψαχνό όλη η Δευτέρα γυμνασίου, συγγνώμη. Ναι, έτσι έλεγαν. Έτσι έλεγαν. Και μια μερίδα παιδιών να ψάχνει ένα άτομο, ένα παιδί, είναι θέμα. Ούτως ή άλλως είναι υπερβολή. Ούτως ή άλλως αυτό το παιδί, οι 12χρονοι, υπερβολικό είναι το συναίσθημα που βιώνει, φόβος, απειλή στο σχολικό περιβάλλον, που υποτίθεται ότι είναι ένα ασφαλές περιβάλλον που προάγει τις ανθρώπινες αξίες και αν μη τι άλλο θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Μόνο ασφαλής δεν ήταν και καθόλου ασφαλές δεν είναι ένα τέτοιο περιβάλλον όταν επιτρέπει να εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα. Η ουσία ποια είναι, ότι τα παιδιά θεωρούν ότι όλο αυτό πλέον έχει αλλάξει ο αξιακός κώδικας. Είναι σχεδόν μαγιά. Είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό. Αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο και αυτό τους δίνει μια αξία, ένα ρόλο. Έχουμε χάσει ουσιαστικά και το σύστημα αξιών μας και κυρίως αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε συνηθίσει στη βία. Τα βιντεοπαιχνίδια, η συνεχής έκθεση στη βία λοιπόν, τι κάνει, αναστέλει την αντίθεσή μας στη βία. Τη συνηθίζουμε, μας είναι κάτι οικείο αυτή η διαρκής έκθεση στη βία. Η πληροφόρηση, τα βία, παιχνίδια που παίζουν. Διαφορά, είναι κάτι συνηθισμένο πλέον. Είναι, ακριβώς. Δικό μας, οικείο. Πολύ οικείο, ακριβώς. Η εξοικείωση είναι το πρόβλημα. Ότι εξοικειωνόμαστε με τέτοιες σκηνές, θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ φυσικό να συμβαίνει, σχεδόν αναμενόμενο. Και τα παιδιά μπαίνουν όλο και πιο πολύ σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και βλέπουμε και ηλικίες διαφορετικές, κυρία Μπαντούνα. Δηλαδή, χθες είχαμε το περιστατικό με τα δύο πεντάχρονα που σάπισαν στο ξύλο το τετράχρονο, που έσπασαν τα δόντια. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτές οι ηλικίες, λες αποκλείται, κάτι έχει γίνει λάθος. Έτσι. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αλλοιώνεται εντελώς ο αξιακός μας κώδικας, οι αντιστάσεις μας, τη βία, οι οικογένειες. Κύριε Παύλου, να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση γιατί. Έχει ουρές διάφορες οι οποίες φαίνονται. Θα καλημερίσουμε και τον... Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και τον Σπύρο, τον Αλεξανδρή.